στις γεύσεις. Γεύτη, είσαι εδώ! Ξεκινάμε ταξίδι στις γεύσεις. Ένα σούπερ γευστικό ταξίδι σε κάθε μονοπάτι της κουζίνας. Θα φτιάξουμε τέλειες συνταγές και πολλές από αυτές θα είναι υπερ υγιεινές. Και σήμερα ξεκινάμε με κάτι πολύ super duper υγιεινό, έτσι όπως πρέπει να ξεκινάει κάθε πρωί η μέρα μας. Θα φτιάξουμε έναν φυσικό χυμό με φρούτα, θα βάλουμε μέσα και λαχανικά, καρότο, πατζάρι, σέλερι και θα είναι πάρα πολύ δυναμωτικός. Συνέχεια θα το βάλουμε στο blender και θα κάνουμε smoothie με γιαούρτι. Τα υλικά είναι τα εξής. Έχουμε μήλα, έχουμε δύο ωραία μήλα εδώ ελληνικά, έχουμε καρότα, χρησιμοποιήσουμε 4-5 καρότα ανάλογα με το πόσο μεγάλα είναι. Έχω σέλερι εδώ, το σέλερι είναι αυτό εδώ το κοτσάνι, είναι η ίδια οικογένεια με το σέλινο. Χρησιμοποιούμε και τα φύλλα που έχουν υπέροχη γεύση, αλλά κυρίως το κοτσάνι που είναι τραγανό και μπορείς να το τροφάς και σαν καροτάκι. Έχω επίσης παντζάρι, σούπερ γυνό, τίγκα στα αντιοξειδωτικά. Τα φύλλα μπορούμε να τα κάνουμε σαλάτα, ακόμα και ομά τρώγονται αν είναι φρέσκα και τρυφερά. Και αυτό που χρησιμοποιούμε είναι ο βολβός, η ρίζα. Το μπατζάρι, τη ρίζα του μπατζαριού, αν τη φάμε ομοί, είναι πάρα πολύ υγιεινή. Έχει πολλές βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Και αν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να το βάζουμε στη διατροφή μας, σούπερ καλό. Επίσης, στο τέλος θα βάλω λίγο ginger. Το ginger και αυτό έχει πολλές θρεπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και δίνει και ωραία γεύση. Υπόλοιπα υλικά, γιαούρτι 2%, αν θέλουμε βάζουμε και 0% για να μην έχει καθόλου λιπαρά ο χυμός, αλλά και 2% είναι καλύτερα και ισορροπημένο. Λίγο αλάτι μαλαϊών, ορυκτό, για να έχουμε και έξτρα ιχνοστοιχεία και καταλύτες στη συνταγή. Και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα super duper αποχυμωτή, που ό,τι και αν το βάζεις, το ξεχωρίζει σε χυμό και σε φυτικές ίνες. Θα πιάσουμε πρώτα τα καρότα. Τα έχουμε πλύνει, δεν χρειάζεται καν να τα καθαρίσουμε. Ο αποχυμωτής θα κάνει όλη τη δουλειά. Το βάζουμε μπρος και ξεχωρίζει. Το καρότο έχει άπειρη βιταμίνη Α που κάνει καλό στα μάτια. Μην το ξεχνάτε να το έχετε στη διατροφή σας. Θέλουμε περίπου ένα ποτήρι χυμό από κάθε φρούτο ή λαχανικό. Ωραία, λοιπόν. Η φυτική ίνα μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σε κάποια συνταγή. Μπορεί να φτιάξουμε για παράδειγμα και καρότου ή να βάλουμε ένα οποιαδήποτε συνταγή για ψωμί, να βάλουμε λίγο από αυτό για να έχουμε περισσότερη φυτική ίνα ή μπορούμε να το κάνουμε κομπόστ, δηλαδή λίπασμα για το γήπο. Λοιπόν, χυμός καρότο έτοιμος, τον αφήνω εδώ μπροστά και πάμε τώρα στον επόμενο. Μήλο, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα. Okay. Λοιπόν, το μήλο, αν δεν έχετε πιει χυμό μήλο φυσικό, να το κάνετε οπωσδήποτε. Είναι σαν να πίνεις άλλο είδους χυμό. Το λέω φυσικό, εννοώ να το στύψετε εσείς, όχι έτοιμο. Αυτός ο αποχυμωτής στίβει τα πάντα, μέχρι και σιταρόχορτο και μαϊντανό μπορείς να βάλεις και να σου βγάλει το χυμό. Αν δεν έχετε όμως αποχυμωτή, μπορείτε να βάλετε τα φρούτα μέσα σε ένα μπλέντερ με νερό και μετά να στραγγίσετε πολύ καλά το μείγμα. Όπως είναι ξεκάθαρο, το μήλο έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Ένα ποτήρι, να οι φλούδες του. Ωραία. Πάμε τώρα στο σέλερι, στο πιο πράσινο υλικό της συνταγής μας. Χρειαζόμαστε μερικά κοτσάνια που εύκολα και ωραία μπαίνουν μέσα, πρέπει να τα κόψουμε απλώς στη μέση. Πάμε μέσα.
Και το σέλερι έχει αρκετό χυμό και δεν του φαίνεται. Ωραία, θα βάλουμε και μερικά φιλαράκια που είναι super extra υγιεινά. Okay. Ωραία. Βάζουμε αυτό. Και τελευταίο και καλύτερο, το πατζάρι. Το πατζάρι το χρησιμοποιούν τελευταία πάρα πολύ, ακόμα και σε χυμούς, είναι της μόδας. Και δεν βλέπω το λόγο να μην είναι, γιατί είναι super, έξτρα υγιεινό και ωραίο. Το κόβουμε σε κομμάτια που χωράνε μέσα στον αποχυμωτή. Και μιλερωθούμε πολύ και μέσα. Πω χρώμα σαν αίμα είναι, φίλε. Λοιπόν, και ξέρω, επειδή κάποιοι θα πείτε, και αν δείτε αυτό το βίντεο στο ίντερνετ θα αφήσετε σχόλια από κάτω, θα γράψετε ναι, ναι, ευτύχη, πίνεις αυτό το χυμό και έχεις ραντεβού με την τουαλέτα. Και εγώ, ξέρετε τι απαντάω. Καλύτερα ραντεβού με τουαλέτα παρά ραντεβού με τον γιατρό. Λοιπόν, ένα πατζάρι φτάνει για να δώσει έξτρα βιταμίνες. Λοιπόν, αυτοί είναι οι 4 διαφορετικοί χυμοί που φτιάξαμε και όλοι αυτοί θα ανακατευτούν μέσα στο blender. Ταξίδι στις γεύσεις. Και τώρα πάμε στο δεύτερο στάδιο της συνταγής, στο blender. Πάμε να βάλουμε εδώ τους χυμούς. Φυσικά τους χυμούς μπορούμε να τους πιούμε και έτσι όπως είναι. Αλλά εμείς τους βάζουμε μέσα στο blender μας. Βάζουμε καρότο, μήλο. Αν θέλουμε το μήλο, τους ραγίζουμε κιόλας. Αλλά ας μείνουν και λίγες φυτικές ίνες, δεν κάνει κακό. Σέλερι και super duper χρώμα πατζάρι. Θα βάλουμε λίγο ginger μέσα. Ginger είναι ρίζα, δεν χρησιμοποιούμε πολύ, έχει πολύ έντονη γεύση. Αυτά εδώ τα δύο κομματάκια θα βάλουμε μέσα. Θα δώσουν γεύση, έτσι μια ωραία λεμονένια γεύση και άρωμα. Και έχουμε επίσης να βάλουμε λίγο αλατάκι. Όχι πάρα πολύ, λίγο. Και το γιαούρτι μας. Βάζω γιαούρτι 2%. Γιαούρτι σφραγιστό. Άντε, να το βάλουμε όλο. Να γίνει πολύ γιαούρτο χυμός. Και λίγο πριν το χτυπήσουμε, βάζουμε και μερικές σταγόνες λεμόνι. Το λεμόνι δράω σε αντιοξειδωτικό για να μην μας χαλάσει γρήγορα ο χυμός. Τέλεια. Ωραία, κλείνουμε και βρούμε. Χτυπάμε. Φύγαμε. Έτοιμος. Λοιπόν, θα βάλουμε ξανά ένα ωραίο ποτήρι εδώ. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε χρώμα. Αυτό είναι. Και έχει και την πρωτεΐνη από το γιαούρτι. Έχει όλες τις βιταμίνες. Ό,τι πρέπει να ξεκινήσει με super duper ενέργεια η μέρα μας. Ξανάκι σέλερι. Και έτοιμος. Φτιάξτε το κι εσείς. Έτσι πρέπει να ξεκινάει η μέρα σας κάθε πρωί. Για το τέλειο βιταμινούχο σμούθι ενέργειας με φρούτα, λαχανικά και γιαούρτι χρειαζόμαστε 2 μήλα, 4 κοτσάνια σέλερι, 4-5 φύλλα σέλερι, 6 καρότα, 1 πατζάρι, λίγο τζίντζερ, 1 γιαούρτι total 2% και μισό κουταλάκι αλάτι μαλαΐων. Για υγιεινές συνταγές και τονωτικά πρωινά χρησιμοποιούμε σφραγιστό γιαούρτι Total. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr.
Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ταξίδι στις γεύσεις.